Εγώ συμπεράζω να καθίσουμε. Bravo Niki! Bravo!
Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι, αφύρωπο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κεραυνός μέχρι το 25 ήταν καλύτερος από εμάς, μας πίεσε ψηλά, εμείς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα. Ευτυχήσαμε στην πρώτη μας φάση να προηγηθούμε και νομίζω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, γιατί εκεί που θα γινόταν το 1-1, στην αντεπίθεση είχε δοκάρει η ομάδα του Κεραυνού και στην αντεπίθεση κάναμε εμείς το 2-0. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι είχε τελειώσει μετά το 2-0. Νομίζω ότι απελευθερωμένοι από το άγχος παρουσιάσαμε ένα καλό θέαμα και παίχτηκε ένα καλό ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλω να τονίσω και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Κεραυνού για τη φιλοξενία, ήταν άψογη και νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου από δύο πολύ καλές ομάδες. Εύχομαι καλή συνέχεια στον Τάσο και στην ομάδα. Να δώσω συγχαρητήρια τον Νίκο για την καλή πορεία του και για την κατάκτηση του κυπέλου και το εύχομαι να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί με την ομάδα του για το θεσμό του κυπέλου και σίγουρα να βγει πρωταθλητής στον νομό Καβάλας για να πάει να παίξει τα μπαράς στην περιφέρεια. Συμφωνώ με τον Νίκο, έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά εμείς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, εκεί που ήταν να ισοφαρίσουμε δεχτήκαμε το 2-0 και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ψυχολογικά όλοι πέσαμε και στη συνέχεια του δευτέρου ημιχρόνου νομίζω εκεί τα εγκαταλείψαμε όλα γιατί ήμασταν πάρα πολύ κακοί και σε φυσική κατάσταση και νομίζω και σε ομαδική απειθαρχία. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα του Νέστου και εύχομαι να πραγματοποιήσει τους στόχους.